μου. Η Καλαμωτή αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση, να προτείνει μία λύση και για την ίδια αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά, κυρίως τα μαστιχοχώρια της Χίου, και γιατί όχι και για χωριά της υπόλοιπης Ελλάδας. Η Καλαμωτή είναι, όπως είναι ο κανόνας, θύμα του αυτοκινήτου, διότι το έχει αφήσει να παρκάρει όπου να είναι, να διέρχεται από σημεία που δεν πρέπει, και βεβαίως αυτό είναι σε βάρος τόσο της ταυτότητάς της όσο και της ποιότητας ζωής και του χαρακτήρα της κοινωνίας του χωριού, δηλαδή μιας κοινωνίας η οποία στερείται δημόσιων χώρων και χρειάζεται να μπορεί να βγαίνει στο δρόμο, να περπατάει, να συναντιέται. Μελέτη που αποφασίστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να εφαρμοστεί, θα απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα από το εσωτερικό του διατηρηταίου οικισμού, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι 230 μέτρα επί 230, δηλαδή με άλλα λόγια μπορεί να καλύπτεται ανετότατα με τα πόδια. Βεβαίως, εκείνοι που έχουν πραγματική ανάγκη, ηλικιωμένοι, ανάπηροι κλπ. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης το αυτοκίνητό τους. Επομένως, με άλλα λόγια, αυτό που γίνεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους ιστορικούς, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, αλλά και σε ιστορικούς οικισμούς, θα επαναληφθεί εδώ, στην Καλαμωτή, και η Καλαμωτή έτσι θα μπορέσει να γίνει πιο ελκυστική, να κρατήσει τους ανθρώπους της, να φέρει πίσω ανθρώπους που την εγκατέλειψαν και βεβαίως να προσελκύσει και τουρίστες. Η οικονομία λοιπόν του χωριού θα ενισχυθεί, γιατί θα γίνει ένα χωριό πραγματικά βιώσιμο, πραγματικά ζωντανό, πραγματικά πιο φιλικό στον πεζό και στον ποδηλάτη.